Καλημέρα σας. Ξεκινάμε ως εξής. Πάει και αυτό το έργο, αυτό το θέατρο με την πρόταση Μομφής που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Είπαμε εξ αρχής πως ήταν ένα έργο που γνωρίζαμε τους πρωταγωνιστές, τους κομπάρσους και το τέλος του έργου. Μετά από αυτή τη διαδικασία βγήκαμε σοφότεροι. Απαντώ, εμείς όχι. Δεν βγήκαμε καθόλου σοφότεροι, γιατί απλά γνωρίζαμε και ξέραμε τα πάντα. Όμως πολλοί από εσάς που παρακολουθήσατε αυτό το θέατρο σκιών, να χρειαστεί να σκεφτείτε για να γίνετε σοφότεροι. Επειδή δεν θέλω να σας κουράσω ιδιαίτερα, πάμε επί τροχάδιν να σχολιάσουμε διάφορα που ακούστηκαν. Και ξεκινάμε από το Μέρα 25. Πέραν μιας ωραίας ατάκας, η Μητσοτάκης ΑΕ, δεν ακούσαμε απολύτως τίποτα άλλο. Τρικυμία εν κρανίο ο Βαρουφάκης. Και αυτός ο τύπος ήταν Υπουργός Οικονομικών. Και περνάμε στο Βελόπουλο και την Ελληνική Λύση. Έγινε, λέει, μία πρόταση Μομφής προς τη Νέα Δημοκρατία. Είπε, πρόταση Μομφής σημαίνει πως υπάρχει κάποιο ενδεχόμενο να πέσει η κυβέρνηση σήμερα. Κάτι που βεβαίως δεν πρόκειται να συμβεί, αλλά αυτό στην ουσία σημαίνει μία πρόταση Μομφής. Και συνεχίζει λέγοντας, δύο μέρες τους ακούω όλους να τοποθετούνται, αλλά κανείς δεν λέει μία λύση. Κανείς δεν λέει, δεν κάνει μία πρόταση εναλλακτικής διακυβέρνησης. Αυτή λοιπόν είναι η διαφορά μας, λέει ο Βελόπουλος. Εγώ λοιπόν, λέει, είμαι εδώ σήμερα για να δώσω λύσεις. Ακούγοντάς τα, λέω, εδώ έχουμε θέμα. Ο Βελόπουλος θα δώσει λύσεις. Και τον παρακολουθώ. Μιλάει 10 λεπτά και δεν άκουσα ούτε μία. Μα ούτε μία. Ή μάλλον, για να ακριβολογώ, είπε μία. Είπε να κάνουμε εξόρυξη και μέχρι το 2050 θα έχει λυθεί το πρόβλημα. Παλιγάρι μου, μέχρι το 2050 ποιος θα ζει? Θα έχουμε χαιρετήσει όλοι εδώ. Θα έχει καταστραφεί η Ελλάδα. Και θα περιμένουμε σένα να έρθεις να κάνεις εξόρυξη? Παλιά μας έλεγες να φυτεύουμε βότανα, να τα πουλάμε και να ξεχρεώσουμε. Βελόπουλε, στις επιστολές που σου έγραφε ο Ιησούς Χριστός, κάτι δεν σου έχει πει καλά, παλικάρι μου. Να σημειώσω πως σε όλη του την ομιλία δεν είπε ούτε μισή κουβέντα για τους λαθρομετανάστες. Ούτε μισή. Και μάλλον δεν είπε, γιατί προφανώς τον είχε καλύψει ο κοινοβουλευτικός του εκπρόσωπος, ο κύριος Μπιλιάρδος. Είπε λοιπόν ο Μπιλιάρδος, δεν ήταν εικόνα αυτή την πρωτοχρονιά στο Σύνταγμα με τους Πακιστανούς και πως κατασκευάζονται δομές για τους λαθρομετανάστες ενώ υπάρχουν άστιγοι Έλληνες. Αυτό. Τίποτα άλλο. Τι έγινε, Βελόπουλε? Πάνε τα ναρκοπαίδια. Πάνε τα κλειστά κέντρα κράτησης. Πάει η λέξη βραχονισίδα που άκουσες από το Λιμπεριάδη. Και συνεχίζω. Έφερε ένα παράδειγμα για να δείξει πως Νέα Δημοκρατία, Πασό και ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα και το αυτό. Είπε πως το Κινάλ έχει ψηφίσει 179 νομοσχέδια που έχει φέρει η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή έχει ψηφίσει το 70% από αυτά που νομοθετεί η Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει, έχει ψηφίσει το 50% των νομοσχεδίων. Οπότε από αυτό και μόνο καταλαβαίνετε πως δεν έχουν καμία διαφορά. Έτσι. Και εγώ απαντώ. Βελόπουλε, κάτι δεν πάει καλά προφανώς. Ποιος σου είπε ότι η αντιπολίτευση είναι απέναντι σε κάποια κυβέρνηση στα πάντα? Δηλαδή, αν είναι το ΚΑΕΠ στην αντιπολίτευση και φέρει η Νέα Δημοκρατία ένα νομοσχέδιο που να δίνει 1000 ευρώ τον κατώτατο μισθό, εμείς δεν θα το ψηφίσουμε για να γραφτεί στα πρακτικά πως ο Λιμπεριάδης και το ΚΑΕΠ αρνήθηκε αύξηση στους εργαζομένους? Τελικά, Βελόπουλε, τα ματζούνια που πουλάς φταίνε. Οι αναθυμιάσεις. Υπάρχει πρόβλημα, παλικάρι μου. Και έκλεισε ο Βελόπουλος την ομιλία του με μία δική μου ατάκα.
θα νικήσει το φως το σκοτάδι. Φίλοι μου, να το θυμάστε. Αυτός είναι πιο πολύ ΚΑΕΠ από όλους μας. Από το πρωί ως το βράδυ πρέπει να βλέπει Λιμπεριάδη και ΚΑΕΠ. Και περνάμε στο ΚΚΕ και στο ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Άκουσα προσεκτικά τις ομιλίες του Κουτσούμπα και του Μιχάλη Κατρίνη που εκτελεί χρέη προέδρου στο Κινάλ. Να θυμίσω δε πως ο Μιχάλης Κατρίνης είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ από το 2007. Για να μην τα ξεχνάμε. Ακούγοντας λοιπόν Κουτσούμπα και Κατρίνη, δεν κατάλαβα απολύτως τίποτα. Και έτσι δεν μπορώ να σχολιάσω. Αλλά θα πω και κάτι προς τους δύο το εξής. Είναι αυτό που είχε πει ο φίλος μου και αείμνηστος Χάρη Κλίν. Αυτός είναι ικανός να μιλάει μία ώρα για να αποδείξει την αξία της σιωπής. Όμως, μίλησαν και στελέχοι τους. Κράτησα μόνο δύο σημειώσεις. Της κοινοβουλευτικής εκπροσώπου του Κινάλ, Κωνσταντίνας Γιαννακοπούλου. Η κυρία Γιαννακοπούλου κατηγόρησε την κυβέρνηση γιατί δεν έκανε υποχρεωτικό εμβολιασμό σε όλο τον πληθυσμό. Να τους χαίρεστε αυτούς που ψηφίζετε, λοιπόν. Η δεύτερη σημείωση ήταν για τη Λιάννα Κανέλη. Κατήγγειλε την κυβέρνηση ότι τις μάσκες τις εισάγει από την Τουρκία. Όλα τα άλλα που εισάγουμε από την Τουρκία δεν την νοιάζουν, που είναι εκατοντάδες εκατομμύρια, για τις μάσκες. Αλλά δεν το είπε τυχαία, προσέξτε. Γιατί παρακάτω το αιτιολόγησε η Κανέλη και είπε το εξής. Δεν αφήνετε μετανάστες να περνάνε από τον Εύρο, αλλά τις μάσκες ξέρετε να τις φέρνετε από την Τουρκία. Την Κανέλη και όλο το αριστερό συνάφι της, το μόνο που την απασχολεί είναι να γίνει η Ελλάδα αποικία του Ισλάμ. Και κλείνοντας, η Κανέλη αναρωτήθηκε τι έχει αλλάξει, λέει, από το 77. Άρα, Λιάννη Κανέλη, αναπολύς τον Παπαδόπουλο και καλά κάνεις, κυρία μου. Είπε τέλος ότι πλούτησαν όλη στην πανδημία. Ευγελιάννα, πες κι άλλες αλήθειες. Σου ξεφεύγουνε πολλά. Όχι ότι δεν τα ξέρουμε, αλλά πες τα μας. Ποιοι πλούτησαν, Λιάννα, τα φιλαράκια σου είναι καλή. Όλοι εσείς που έχετε κάνει την πουλή γιάφκα. Λιάννα Κανέλη, θέλουμε πολλές απαντήσεις από τον ΚΚΕ. Πάμε τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Θεανό Φωτίου είπε τι κάνατε για τους αναπήρους, τους φτωχούς και τους αγρότες. Θεανό, όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ από τα λιγμένα του Μαδούρο παίρνετε και ξεχνάτε εύκολα. Εσείς δεν ήσασταν που στο Σύνταγμα δέρνατε τους αναπήρους πάνω στα καροτσάκια τους. Εσείς δεν ήσασταν που βάλατε 29 νέους φόρους καθιστώντας την Ελλάδα πρωταθλήτρια μεταξύ των χωρών του ΟΑΣΑ. Που η υπερφορολόγηση αυτή μαζί με τις περικοπές των συντάξεων ανέβασε το συνολικό λογαριασμό των νέων μονίμων μέτρων λιτότητας στα 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Λιάννα, Θεανό, στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή. Πάμε στο Σαρακιώτη, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στη Φθιώτιδα. Είπε με έμφαση, εμείς θα δώσουμε μισθό 800 ευρώ. Άστο μεγάλε, 751 είχε πει ο δικός σου. Εσένα σε κόβω πιο κουβαρτά. Και κλείνοντα του ΣΥΡΙΖΑ με τη βουλευτή Καστοριά στην κυρία Τελιγιορίδου. Ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει, δεν θα είναι στην αντιπολίτευση, θα είναι στην εξουσία. Ζητάμε εκλογές για να πάμε στην κυβέρνηση. Ότι κάπου θα πάτε αυτό είναι σίγουρο, αλλά όχι στην κυβέρνηση. Στη Βραχονισίδα θα πάτε όλοι. Για τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας
Δεν θα σχολιάσω τίποτα. Προσπαθούν να κάνουν το μαύρο άσπρο. Θα σταθώ λίγο στο Πλεύρη που είπε προς τον Σκουρλέτη ότι ο Τσίπρας δεν έχει εργαστεί ούτε ένα δευτερόλεπτο. Μα το γνωρίζουμε. Άλλωστε το 70% της Βουλής είστε ένα μάτσο τεμπέληδες που σας πληρώνει ο ελληνικός λαός για να του κουνάτε το δάχτυλο και για να τον τιμωρείτε. Άφησα για το τέλος Τσίπρα και Μητσοτάκη. Για τον Τσίπρα δεν θα πω απολύτως τίποτα. Όλοι σας το γνωρίζετε και ό,τι και να σας πω δεν θα σας κάνω σοφότερους. Δεν θα αναφερθώ στα εγκλήματα του Τσίπρα γιατί θα μας πάρει μέρες για να τα λέμε. Εγώ θα πω στο λεξικό του Μπαμπινιώτη, στη λέξη ψεύτης, δίπλα λέει Τσίπρας. Και κλείνω με τον Γκούλη που έγινε Κυριάκος. Οι ευθύνες του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι τεράστιες και δεν ομιλώ για τους χειρισμούς στις φωτιές, στην πανδημία και στα χιόνια. Σε όλα αυτά μπορεί κάποιος να βρει μια δικαιολογία. Κάτι μπορεί να βρει. Ότι κάτι πήγε στραβά, αστάθμητες παράγοντες, κάτι μπορεί να βρει. Αλλού είναι οι ευθύνες του Μητσοτάκη. Όσο ήταν αντιπολίτευση, απειλούσε τον Τσίπρα με ειδικό δικαστήριο και εσκάτη προδοσία για το Μακεδονικό. Και όμως Κυριάκο, δεν είδαμε να κάνεις απολύτως τίποτα. Γιατί απλά κι εσείς ήσασταν συνένοχοι και συνεργοί στο ξεπούλημα της Μακεδονίας. Επίτηδες βάλατε τον Τσίπρα στην κυβέρνηση για να κάνει αυτό που εσείς ως δεξιοί δεν θα μπορούσατε να κάνετε ποτέ. Ακούγαμε Κυριάκο στη Βουλή τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, να απειλεί τον Τσίπρα πως θα ανοίξει το στόμα του για τις ΜΚΙΟ και τα δεκάδες δισεκατομμύρια που έχουν φαγωθεί για να γίνει η χώρα αποικία του Ισλάμ. Γιατί δεν άνοιξε το στόμα του λοιπόν ο κύριος Σαμαράς? Μήπως επειδή ήρθαμε σε συμφωνία με την Οβάρντης? Δεν θα έπρεπε ένας εισαγγελέας να καλέσει τον κύριο Σαμαρά να καταθέσει τα στοιχεία που έχει σε βάρος του κυρίου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ? Αλλά κι εσείς, κύριε Μητσοτάκη, προεκλογικά έλεγε στον ελληνικό λαό για κλειστά κέντρα κράτησης τύπου Γκουαντάναμο και απελάσεις. Και τώρα συνεχίζεις την ίδια πολιτική με τον προκάτοχό σου. Μιλούσες για πάταξη της ανομίας και τώρα η χώρα έχει μετατραπεί σε γκέτα και άβατα. Με δεκάδες δολοφονίες και χιλιάδες ληστείες καθημερινά. Δεν μπορείτε, κύριε Μητσοτάκη, να διαχειριστείτε τις τύχες της χώρας, όχι όμως γιατί ήσταν ικανοί. Κάθε άλλο. Αλλά δεν είστε Έλληνες. Δεν έχετε ίχνος ελληνικής συνείδησης. Και όχι μόνο εσείς. Και οι 300 της Βουλής. 21. Με κυβέρνηση το ΚΑΕΠ, το θέμα των λαθρομεταναστών και το πρόβλημα ανομίας στη χώρα θα έχουν λυθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο. Αλλιώς θα παραιτηθούμε από την κυβέρνηση και θα πάμε στα σπίτια μας. Και κλείνω με αυτό. Ζητάτε όλοι σας από τον ελληνικό λαό να σέβεται τους θεσμούς και να σέβεται το κοινοβούλιο. Τι να σεβαστεί ο ελληνικός λαός από τη στιγμή που εσείς οι ίδιοι δεν σέβεστε απολύτως τίποτα? Αλλάξατε και τον τρόπο ψηφοφορίας. Πολιτικά λαμόγια. Μέχρι τώρα η ψηφοφορία ήταν φανέρη και ονομαστική. Με την παλιά μέθοδο, με την ονομαστική ψηφοφορία, η όποια αρνητική ψήφος είχε ονοματεπώνυμο. Ενώ τώρα με την ηλεκτρονική ψηφοφορία, άντε βρες ποιοι έχουν ψηφίσει αρνητικά. Ξεφτυλίσατε τους θεσμούς. Ξεφτυλίσατε την διαδικασία των θεσμών. Αναγκάστηκε ο πρόεδρος Βουλής να βγάλει δύο φορές ανακοίνωση όλοι οι συνάδελφοι που είναι στο κηλικείο να έρθουν να ψηφίσουν γιατί είναι πολλοί που δεν έχουν ψηφίσει. Και δεν τρέπεστε. Δεν τρέπεστε καθόλου. Λίγο πριν κατέβει από το βήμα της Βουλής
ο κύριος Μητσοτάκης είπε μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Είπε, οι πολίτες θέλουν αξιόπιστη κυβέρνηση με λύσεις. Πράγματι, κύριε Μητσοτάκη, και ευχαριστώ για τη φωτογράφηση. Πράγματι, γιατί οι πολίτες χρειάζονται κυβέρνηση, το κίνημα αφήνει σελίδο πατριωτών.